Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας απευθύνω έναν αγωνιστικό, συντροφικό χαιρετισμό στην απόψινή προεκλογική συγκέντρωσή μας, με την πεποίθηση ότι τα ψηφοδέλτια. Αυτή η αισιοδοξία μας δεν βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις των αστικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, που φτιάχνουν και των αυτοαπασχολούμενων, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών σχέσεων, της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής ασφάλισης, την άγρια φορολογία. Βίωσαν τις συνέπειες της μεγάλης μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες και τους δήμους, που μεταφράζεται σε έλλειψη υπηρεσιών, έργων για τις λαϊκές ανάγκες και προσωπικού και ακόμα μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και φορολόγηση του λαού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπαίνοντας στην τελική ευθεία των εκλογών, ξέρουμε πολύ καλά και ήδη το βλέπουμε να δυναμώνουν και να πυκνώνουν ξανά τα εκβιαστικά διλήμματα, προσπαθώντας να εφαρπάξουν την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων για μια ακόμη φορά, να σπείρουν αυταπάτες για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας το άσπρο μαύρο και το αντίστροφο, προσπαθώντας να δείξουν και να μιλάνε για μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της δημοκρατίας με κοινωνικό πρόσωπο, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, της μαύρης συντήρησης και αντίδρασης, της έξαρσης του αντικομουνισμού, της στήριξης και του δυναμώματος του φασισμού. Γιώργο Καϊκή, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ και υποψήφιο Δήμαρχο Τρικαίων με τη λαϊκή συσπήρωση. Ναι, σύντροφοι, σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού δεν είναι απλά ένα σύνθημα, είναι κάλεσμα που εκφράζει την ανάγκη ο λαός μας να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, γιατί το πραγματικά διαφορετικό για το λαό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από το δυνάμωμα της δικής του φωνής, της δικής του πάλης, μέσα από το δυνάμωμα των συνδυασμών που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου της λαϊκής εισπύρωσης και στο Δήμο Τρικαίων αποτυπώνει τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η κοινή δράση των ανθρώπων που αγωνίζονται για το δίκαιο του λαού, ο κοινός αγώνας κάθε ανθρώπου του μόχθου με τους κομμουνιστές. Είναι εγγύηση για το ποιος θα πρωταγωνιστήσει για την ανακούφιση του λαού, για το ποιος θα δώσει δύναμη στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, για να έρθει η αλλαγή που έχουν ανάγκη οι νέοι της πόλης, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι αγρότες και επαγγελματίες. Και στο Δήμο Τρικαίων χορτάσαμε από σωτήρες και δυνατά ονόματα, παλιούς και νέους υποψήφιους που εμφανίζονται ως δίθεν ανεξάρτητοι, ακιδεμόνευτοι, υπερκομματικοί, ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα τοπικά, ότι έχουν όραμα και λύσεις για τα τρίκαλα. Χορτάσαμε από μεταγραφές και συνεργασίες μεταξύ στελεχών που επηρέτησαν την αμαρτωλή πολιτική των κομμάτων τους και τα τελείωτα αλυσβερίσκια τους αποσκοπούν στο να μοιράζονται τις καρέκλες του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπηρετήσουν με αφοσίωση τα ίδια συμφέροντα που υπηρέτησαν ως τώρα. Το λέμε καθαρά και εξάστερα. Ακριβώς επειδή υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει η λαϊκή συσπήρωση, δεν μπορεί να κρυφτεί το γεγονός ότι και στην τοπική διοίκηση συγκρούονται δύο γραμμές, δύο κόσμοι. Απ' τη μία οι δυνάμεις που συγχρονίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων και τις ανάγκες του αστικού κράτους, και από την άλλη οι δυνάμεις που υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική. Σε τη λαϊκού και ταξικού φόρου θέλουμε η Δημοτική Αρχή που θα επιδιώκει τη μεταφορά κρατικών αρμοδιοτήτων στο Δήμο, όπως την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, ή η Δημοτική Αρχή που θα αντιπαλεύει τη μεταφορά τέτοιων αρμοδιοτήτων, προφυλάσσοντας όσο το δυνατόν το δημόσιο ενιαίο χαρακτήρα, δυσκολεύοντας περισσότερο τη διεύρυνση της ανταποδοτικότητας σε αυτούς τους τομείς. Συμβιβαζόμαστε με ένα Δήμο που θα λειτουργεί με το 50% των εργαζομένων του να είναι συμβασιούχοι, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, ή Δήμο που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων για πλήρη και σταθερή εργασία,